Κι εγώ να ευχηθώ χρόνια πολλά, καλή χρονιά, το 2016 να είναι με λιγότερα προβλήματα για όλους μας. Να ευχηθώ στον coach εδώ τα καλύτερα σαν για τη συνέχεια στην ομάδα του και προσωπικά σε αυτόν. Το παιχνίδι νομίζω μπήκαμε αρκετά καλά από το πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού μέχρι το 20 λεπτό. Καλό ρυθμό μπορώ να πω είχαμε παρόλο τις 20 μέρες διακοπές. Από εκεί και πέρα ο αντίπαλος ισορρόπησε. Ξέραμε όμως ότι ήταν μια πολύ οργανωμένη, μια πολύ συγκροτημένη ομάδα και πολύ δύσκολα δέχεται γκολ. Ήταν η καλύτερη άμυνα στην όλη τη γάμα εθνική, με 6 γκολ μόνο. Έτσι, να έχει δεχθεί στα 16 παιχνίδια 6 γκολ. Είναι όντως δύσκολο να κάνεις, να διασπάσεις μια ομάδα, μια καλά οργανωμένη, μια καλά δουλεμένη ομάδα. Στο δεύτερο ημίχρονο ξανά μπήκαμε με πολύ καλό ρυθμό, με 2-3 καλές φάσεις που χάσαμε. Με το που μπήκε ο Σέτος μετά έδωσε άλλη δυναμική στην επίθεσή μας και στην ομάδα μας. Δημιουργήσαμε και ο ίδιος και σαν ομάδα, σαν σύνολο, άλλες 3-4 φάσεις. Δεν κάναμε γκολ με οργανωμένες φάσεις, κάναμε γκολ από ένα στημένο, το οποίο και εμείς δικαιούμαστε κάποια στιγμή να πάρουμε και εμείς ένα γκολ με ένα στημένο και στο χρονικό σημείο που ήταν. Μια μέρα δηλαδή να κάνουμε ανάληψη δυνάμεων, γιατί δεν είμαστε πολλοί παίχτες, έχουμε μικρό ρόστερ σε βάθος. Οπότε πρέπει τα ίδια παιδιά να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν μέσα σε 3 μέρες, έτσι. Συν το οποίο φοβάμαι μόνο την κούραση για το μεθεπόμενο παιχνίδι που θα έχουμε στο εκτός έδρας στον Οπούντιο. Σίγουρα είναι στόχος της ομάδας μας φέτος το κύπελο. Είναι ένας θεσμός που δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε. Ας παίζουμε μια ομάδα τοπικού, είναι μια ομάδα πολύ δυνατή, πολύ καλή και πρωταγωνιστή στο πρωτάθλημα, έτσι. Δεν έχει δεχθεί γκολ μέχρι τώρα σε όλο το πρωτάθλημα του ΑΤΟΠΚΟ. Επειδή έχει μικρή το ρόστερ, υπάρχουν σκέψεις για την μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας? Ναι, υπάρχει σκέψη και υπάρχει με τη διοίκηση, σε συνεργασία με τη διοίκηση. Έχουμε 2-3 στόχους οι οποίοι ήδη είναι σε επικοινωνία. Δεν μπορώ να πω ότι είναι θέμα ημερών αν θα να κλείσουν, διότι είναι και σε ομάδες οι οποίοι μπορούν να μην φύγουν από τις ομάδες τους και έχουν προβλήματα. Και ξέρουμε ότι η ενίσχυση του Ιανουαρίου είναι δύσκολη και κατ' επιλογή. Αν δεν κολλήσει, είναι δύσκολα. Δηλαδή. Είναι μια δύσκολη και απόφαση για μας, αλλά όμως επιβάλλεται γιατί είναι μικρό ρόστερ.